Ομολογώ ότι είμαι μπερδεμένος. Όμως σας διαβεβαιώ ότι εξακολουθώ να είμαι αντικειμενικός. Η Άλμα τι ήθελε σήμερα στη σουίτα που έγινε ο φόνος. Έχασε εκεί ένα δαχτυλίδι, όπως είπε. Ήτανε πρόσχημα. Τα αναλύω και καταλήγω σε κάποια συμπεράσματα. Εκτός κι αν ο πραγματικός δολοφόνος είναι τόσο έξυπνος ώστε να με κατευθύνει συνεχώς σε άλλους δρόμους. Τελειώσαμε, μπορώ να σ' ακούσω. Έκανε και λίγο ψύχρα έξω, ε. Έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Εσύ, αγαπημένε μου, πάντα καταλήγεις όλη σου τη ζωή. Καθόλου πρωτότυπο. Έχω βρει όλα τα στοιχεία για τη χρεοκοπία της ξενοδοχειακής μονάδας του Ορέστη, ξέρεις, αυτή με τα σαλέ στα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν σε πιστεύω. Για ποιο λόγο? Γιατί εσείς όλη σου τη ζωή εξιχνιάζεις τα εγκλήματα βάσει της εντομολογίας. Όπως. Αυτή η ταινία, πώς τη λένε, η στρατηγική της αράχνης. Και πού κολλάει αυτό? Κολλάει ότι τα σαλέ του Ορέστη ήταν στα χιόνια. Αντέχουνε τα έντομα στην παγωνιά. Κάθε κλίμα έχει μορφές ζωής που μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό. Και κάποια έντομα μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε κλίμα. Όπως ο Λάζαρος Κροντήρας. Μου δίνεις την εσάρπα μου. Mm-hmm. Κάθε στενόχωρο πράγμα έτσι με πνίγει. Πάμε μια βόλτα έξω. Mm. Ο Ορέστης ισχυρίζεται ότι ο Λάζαρος Κροντιράς ευθύνεται για την καταστροφή του. Τι τα θέλεις τώρα? Παλιά ξυνά στα φύλλα. Τι τα σκαλίζεις? Δεν σε καταλαβαίνω, αφού ήξερες ότι ο Λάζαρος Κροντιράς ευθύνεται για την καταστροφή του αδελφού σου. Γιατί συνέχισε να τον κρατάς δίπλα σου και να τον εμπιστεύεσαι, γιατί? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν τα είπε σωστά ο Ορέστης. Το σφάλμα ήταν του αδελφού μου. Όχι, δεν ήταν του Ορέστη το σφάλμα. Ο Λάζαρος Κροντιράς σέπισε ότι ευθύνεται για τη χρεοκοπία ο αδελφός σου. Μα τι θες να μου πεις τώρα? Προσπαθείς να με πείσεις ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για τη δολοφονία του Λάζαρου το είχε ο Ορέστης? Αφού έχεις τον ένοχο, η Θάλια ομολόγησε. Με θεωρείς τόσο ηλίθια, δηλαδή, να ξέρω ότι ο Λάζαρος έχει καταστρέψει οικονομικά τον αδελφό μου και εγώ να τον κρατάω δικηγόρο μου? Να τον κρατούσε, αν και αυτός σε κρατούσε με κάτι. Α, σε παρακαλώ, όχι. Σε παρακαλώ, όχι. Δεν το επιτρέπω αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν ζητάω άδεια από κανέναν. Ό,τι είχα να πω, το είπα. Αλήθεια, τι έγινε με το δαχτυλίδι που έχασες? Το βρήκες?
ήταν υπέροχο. Τι έβαλες, δεν έπιστευα. Είχα 4 αναπάτητες. Και τι έγινε? Έγινε ότι με έψαχνε, μαμά. Α, καμιά φορά κάποιες ασχολίες δεν μας αφήνουν να απαντάμε στο κινητό. Ελπίζω μόνο να μας είδε κανένα μάτι φεύγοντας. Γιατί φοβάσαι μην το μάθει. Γιατί, να σου φαίνεται περίεργο? Συγγνώμη, πότε θα καταλάβεις ότι η γυναίκα σου έχει γραμμένο κανονικότατα? Πάλι παίρνεις φορά, μάνα. Αχ, έσπασε το λουρί και η κυρία έλεγχα στο σκυλάκι της. Γιατί αυτό είσαι, μόνο εσύ δεν το βλέπεις. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Την αλήθεια λέω. Τελικά ξέρεις πάντα πόσο ξεπερνάς τα όρια. Αυτό δεν φάνηκε να σε ενοχλεί λίγο πριν. Ξέρει όλο το ξενοδοχείο. Εσύ δεν λες να τα παραδείξεις. Γιατί όλο το ξενοδοχείο? Τι λένε? Σε παρακαλώ, άνοιξε μου το αυτοκίνητο. Θέλω να πάρω τον μπουφάν μου. Δεν θέλω να γυρίσουμε μαζί. Μιλάω σοβαρά, Νανά. Ποιος λέει τι? Αυτός ενόχλησε. Το ποιος λέει τι? Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω. Πώς θα δω μαζί σου? Όχι, εγώ φταίω που σου είπα την αλήθεια. Έπρεπε να σε αφήσω να ζεις στον κόσμο. Στο έχω πει χίλιες φορές. Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη μου για την Έλλη. Ναι, το ξέρω. Δεν μας παρατάς. Εδώ δεν ήξερες που ήταν η γυναίκα σου την ώρα του φόνου. Τι είναι αυτό? Καινούργιο παραμύθι? Τίποτα δεν είναι. Αφού είναι παραμύθι. Ανά, πού πας? Ανά! Νανά, γύρνα πίσω! Κοίτα πόση ώρα κάνω. Έτσι, πουλάκια μου, με την ησυχία σας. Μη σας νοιάζει τίποτα. Για κανέναν μη σας νοιάζει. Έτσι, έτσι, να το ευχαριστηθείτε. Πάει, θα σε κάψει φλάτζες. Τι πες? Τίποτα, λέω, καινούριο το ρολόι. Το ρολόι, ναι, ναι, καινούριο. Άσε μας, μπορεί. Μου κάνουν αύξηση στα αφεντικά και λέω, ας πίσω ένα ρόλεξ όπου βρίσκεται. Μα ημού από Νιγηριανό είναι. Αλλά έτσι, όπως το κοιτάει συνέχεια, τι άλλο να υποθέσω? Έλατε, τι να υποθέσεις? Τι να υποθέσεις και τι να σου πω και σε ένα έρμο? Για το ρολόι μιλάμε τώρα. Για το ρολόι. Για το ρολόι, για την ώρα που περνάει, για το χρόνο που κυλάει. Γενικά, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τώρα που εμείς εδώ μιλάμε, τι μπορεί να κάνουν δύο άνθρωποι, τι είναι αυτοί οι ελεφαντοστούνα. Μας έχουν ελεφαντόδοντα, ρε πάει. Το πιες με την πρώτη. Τσακάλε. Για πιάσε λίγο εδώ. Καλέ, σε σένα μιλάω. Σα ζόμπησε σήμερα. Έχει δίκιο. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι όσο ζούσε αυτός. Ποιος ο Κροντιράς? Αυτός. Είχα κάτι να ασχολούμαι. Κάποιον να ρίχνω το βάρος της κατάδειας μας. Τώρα που δολοφονήθηκε, σαν άδειασα ξαφνικά. Ανακουφίστηκες. Και αυτό.
Αλλά τώρα πρέπει να δω την πραγματικότητα. Είμαι αυτή που είμαι. Δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο και περιμένω τον πρίγκιπα να έρθει να μου αλλάξει τη ζωή. Πάντως, πολλοί άνθρωποι είχαν λόγο να τον σκοτώσουν αυτόν τον τύπο. Υπονοείς εμένα. Σι είπας. Ναι, είχα λόγο να τον σκοτώσω, αλλά δεν το έκανα. Λιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Για ποιο πράγμα? Ένα που ήξερες για αυτή τη σχέση και δεν είπες τίποτα σε κανέναν. Το περίεργο είναι ότι δεν είπε τίποτα Κιθάλια. Δεν είχε λόγο. Αφού αυτή το σκότωσε και το παραδέχτηκε. Να σου πω την αμαρτία μου όμως. Το βράδυ του φόνου σε αναζήτησα για να με βοηθήσεις και δεν σε βρήκα πουθενά. Δεν μπορούσα να τον βλέπω στη δεξίωση να παριστάνει το σπουδαίο και βγήκα έξω να πάρω λίγο αέρα. Τον πυροβολισμό δεν τον άκουσες? Τον άκουσα. Γι' αυτό γύρισα αμέσως μέσα. Μην το πεις πουθενά, σε παρακαλώ. Τώρα πια δεν έχει κανένα νόημα. Σωστά, αφού βρέθηκε ο δολοφόνος. Λιανά, συνεχίζεις μόνο στο δωμάτιο. Πρέπει να πάω να μιλήσω στη μαμά μου, θα με σφάξει. Ναι. Πήγαινε, γιατί έτσι κι αλλιώς μου ξεστρώνα στο κρεβάτι. Φώνησα. Έλα, μαμά. Ναι, δεν μπορούσα να σε πάρω πιο πριν, είχα δουλειά. Ναι, τίποτα δεν άλλαξε, όπως θα ξέρεις. Αφού αυτή παραδέχτηκε ότι έκανε το φόνο, ποιος και γιατί να σκαλίσει άλλα πράγματα? Έλα, μη φοβάσαι, σου λέω. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ. Έλα, γεια. Τι έγινε? Ακόμα ψάχνει να τα μάθει τι γίνεται στην ακτή του ελεφαντοστού. Γιατί όχι, ελεφαντόδοντο είναι αυτό. Πάντα με ενδιαφέραν τα κέρατα. Μα ελιγμένα παίρνει. Ε? Τα ελεφαντόδοντα δεν είναι κέρατα. Αν λάθει κανεί, αγόρι μου, κέρατα είναι κερατιάτικα. Απλώ οι ελέφαντε δεν τα έχουν στο κεφάλι, τα έχουν στη μούρια να τα βλέπουν, να τα ευχαριστούνται. Δεν ξέρω τι είπε και ο γιατρό. Να σου λέμε συνέχεια ναι ή να κάνει συνέχεια κρυαντού. Έλα, ρε, σταμάτα τι βόλτε πέρα εδώ, θέρε τα νεύρα μου. Δεν μπορώ, αγόρι μου, δεν μπορώ. Μαζεύω στοιχεία. Αποκαλύπτω ενόχου. Εξονυχίζω την έρευνα. Όχι όλα μαζί, Βάιε. Όχι όλα μαζί. Για το καλό σου. Για το δικό μου καλό. Έρμο κι εσύ. Τι συμβαίνει, ρε? Τι να συμβαίνει, τίποτα. Σκέφτομαι τον καημένο τον ελέφαντα με τα κέρατα στο κεφάλι. Άλλος παντέρμος κι αυτός. Από ό,τι κατάλαβα, δύο είναι παντέρμοι εδώ μέσα. Εγώ και ο ελέφαντας. Μπράβο, τσακάλι μου. Το πιάσε με την πρώτη. Πάντως να ξέρεις, ε. Εγώ για σένα δουλεύω. Γιατί μου χρωστάς? Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό σου λέω. Μην δουλεύεις για μένα. Καλύτερα να δουλέψεις για τη Μιχαλού που τη χρωστάς σίγουρα. Μιχαλού, Μιχαλού. Δεν μου λέει κάτι το όνομα. Τελικά δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος. Ένα κλικ είναι. Ναι, αλλά προς τα πού αυτό το κλικ, αγόρι μου, δεξιά ή αριστερά? Τελικά δεν βγάζω άκρη μαζί σου. Δεν πας καμιά βόλτα, λέω εγώ, να πάρεις αέρα? Αυτό ακριβώς θα κάνω. Θα βγω έξω. Να δω. Να παρατηρήσω. Τη φύση. Τα έντομα. Γιατί τα έντομα ειδικά? Γιατί όχι. Εδώ άλλος παρατηρεί τα έντομα, βρίσκει δολοφόνους. Άλλος έρμος κι αυτός. Η επιστροφή με μπερδεύει. Μετά από 2 ώρες 26 λεπτά και 14 δεύτερα. Καλά. Αλλά γιατί μόνος του? Τίποτα, όλα υπό ελέγχο.
δωμάτιο αυτό είναι αδειό. Μάλιστα. Τα έχεις τακτοποιήσει όλα. Μάλιστα. Θα μπορώ να κάνω ένα μπάνιο. Δεν θέλω να ξυπνήσω την Έλλη στο δικό μας. Όπως θέλετε, μπορείτε να περάσετε. Είναι έτοιμο. Περισσότερο τα πράγματα. Λες και δεν είναι ήδη αρκετά μπλεγμένα. Και τώρα θα μπλεχτούν ακόμη περισσότερο. Ερμηνεία, παρακαλώ. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Όταν λες εδώ μέσα, εννοείς το μυαλό σου, φυσικά. Αλλά ο Βάιος μιλάει μία φορά και όποιος τον ακούσει, τον άκουσε. Σε τι να σ' ακούσω? Στο ότι το αυτό θα μας διαλύσει. Όταν λες αυτό. Το τσόλι. Είναι να. Α. Θα τα πω μόνο σε σένα. Τι? Μόνο σε σένα. Α, πρώτα σε μένα, γιατί μετά θα τα κάνεις μπούκινο. Κοίτα να δεις. Μιλάς με τον πιο έξυπνο άνθρωπο του ξενοδοχείου. Μετά τον κύριο Νεκτάριο. Και σε τι οφείλω την τιμή να τα μαθαίνω πρώτη? Στο ότι ξέρω πως η καρδούλα σου χτυπάει γρήγορα και έντονα για το Ρίγα. Και έτσι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν σου επιτρέπω. Δεν σου έχω δώσει τέτοια δικαιώματα. Και άσε με, γιατί έχω και πολλή δουλειά. Ρε Γιάννα, τι από μένα κρύβεσαι τώρα? Από το Βάιο. Βάγε, κόφτο. Εντάξει, κόφτο. Γιατί αν συνεχίσεις το ίδιο τροπάριο, θα λυπηθώ πάρα πολύ, αλλά θα θεωρήσω ότι έχω χάσει ένα πολύ καλό φίλο. Χαλάλη, αν είναι να κερδίσει ένα πολύ καλό γκόμενο. Τόσο καλός δηλαδή στα όρια του μαλάκα. Αφού οι άλλοι τον κερατώνουν από τη μύτη του. Λοιπόν, τέρμα αυτό ήτανε. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί σου. Κοίτα, Λιάννα, αν θες να μου ξαναμιλήσει, πρόβλημά σου. Σε παρακαλώ όμως, μη μου αρνήσεις ότι αγαπάς το Ρίγα. Τι λες τώρα? Δεν ξέρεις τι λες, φαντάζεσαι διάφορα. Δεν φαντάζομαι τίποτα. Είσαι ερωτευμένη μαζί του και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Άσε λοιπόν τα δίθεν και δεν σου επιτρέπω. Δεν είμαι μαλάκας, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Ακόμα κι αν είναι έτσι, δεν σε αφορά. Αφορά όμως εσένα, το την Ανά τον κερατώνει με. Με το στρατό. Καταλαβαίνεις τι λες. Αυτές είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Πρόσεξε καλά, γιατί μπορεί να σε πετάξουν από εδώ μέσα. Έλειψα καθόλου στο μωράκι μου. Ορίστε. Ρωτάω, σου έλειψα. Εσύ δεν είσαι η γυναίκα που δεν ήθελε να με δει το πρωί στα μάτια της? Ε? Έλα, βρε μωρό μου. Αφού ξέρεις πώς είμαστε εμείς οι γυναίκες, μην τα παίρνεις όλα τις μετρητής. Τι έγινε? Σου περάσαν τα νευράκια και όλα με λιγαλά. Ναι. Πήγα μια βόλτα και όλα καλά. Δεν μπορούσε να πας τη βόλτα σου πριν μου διαλύσει το νευρικό σύστημα? Μου κρατάει μούτρα το μωρό μου. Μου κρατάει μούτρα. Σε κάνω να γελάσεις εγώ τώρα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
Μπράβο. Να το είδες, γέλασες. Έτσι, έτσι, μπράβο. Δεν μπορώ να σε βλέπω με κάτι μου τρώμε το πάτωμα. Δεν είπες και λίγα. Άνοιξες το στόμα σου και πριν πάρει ο χάρος. Εντάξει, μπορεί να το παράκανα, αλλά πήγα μια βόλτα και μου έλειψες. Και εμένα μου έλειψες. Δηλαδή, μ' αγαπάς ακόμα. Εσύ τι λες? Πες το μου. Ξέρεις τι αισθάνομαι για σένα. Θέλω να σε ακούω να το λες. Μάλιστα. Νομίζω πως θα έπρεπε να πηγαίνεις πιο συχνά τις βόλτες. Άλλος άνθρωπος γύρισες. Και που να δεις τι άνθρωπος μπορώ να γίνω μέχρι το βράδυ. Τι? Να μπορούμε να πάμε ένα μεταμεσονύκτιο σινεμά. Αυτό? Ναι. Ή μπορώ να σου φτιάξω το αγαπημένο σου φαγητό με κεριά και... Δεν ξέρω μετά. Αυτό σχεδιάζουμε. Το προτιμώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ όμως όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Έλλη. Έλλη, στο μπανιό. Πού στο καλό είσαι, ρε Έλλη. Θα μου πεις που ήσουν το πρωί? Ρε, είδες καθόλου την Έλλη, ξέρεις που είναι? Όχι, δεν είναι εδώ. Λείπει από το πρωί. Σου είπε τίποτα, άφησε κάποιο μήνυμα? Όχι, τίποτα. Γιατί δεν την παίρνετε στο κινητό, κύριε Στράτου? Την παίρνω, αλλά δεν απαντάει. Ο κύριος Μελάς που είναι? Δεν τον έχω δει καθόλου. Όταν το δεις, ειδοποίησέ με, σε παρακαλώ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Τραβάει κι αυτός. Ε, πώς να μην τραβάει, με αυτή που πήγε και παντρεύτηκε. Ποιος ξέρει με ποιον τριγνάει αυτή τη στιγμή. Σταμάτα πια μου. Αχ, Ρίγα μου, είσαι τόσο αφιλής. Ρίγα. Μπράβο, θυμήθηκες το όνομά του. Θέλεις κάτι? Ναι, κάτι σε ήθελα, αλλά το ξέχασα. Μήπως θες να φύγω, μπας και θυμηθείς. Υπονοείς κάτι? Ας το κορίτσι, παρακαλώ. Όχι, λέω όμως με την απουσία μου της φρεσκαριστεί η μνήμη. Μπριγά, με συγχωρείς. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία, μάλλον από την κούραση, ξεχνάω συνέχεια. Θα θυμηθώ τι ήθελα να σου πω και θα ξανάρθω. Σου έχουν βγάλει ποτέ τα μάτια? Τις έχει πιάσει. Για να μην με πιάσει, σου λέω. Τι σου έχει κάνει το κορίτσι, μπορείς να μου πεις? Τι μου έχει κάνει το κορίτσι? Αυτή η παιδί μου με μισή. Έλα, σταμάτα τις αηδίες, μωρέ. Αηδίες, ξεαηδίες, εγώ μια φορά σε προειδοποίησα. Αν με απατήσεις, χωρίζουμε. Πάω να αλλάξω. Ναι. Με ζητήσατε? Ναι, εκεί καθάντησα, Βάιε. Να σε ζητάω. Γιατί το λέτε αυτό? Τελευταία είμαι περιζήτητος. Έχουν ανέβει οι μετοχές μου. Από μετοχές είμαι μια χαρά. Δεν χρειάζομαι τις δικές σου. Αχ, κρίμα, και έλεγα να κάνουμε σκάντζα. Να σας δώσω εγώ τις δικές μου, να μου δώσετε εσείς τις δικές σας. Σε κάνω εργοστάσιο, καμία εταιρεία, κάνω κουραζιερόπλιο. Οτιδήποτε, δεν είμαι δύσκολος. Βάιε, μιλάς πολύ και λες λίγα.
Είμαι επικοινωνιακός άνθρωπος. Μα γι' αυτό σε κάλεσα. Για να καλύψω τις επικοινωνιακές σου ανησυχίες. Ορίστε. Το βρήκα τον Μπριγιάν. Α, μπράβο. Άντε σε καλή μεριά. Αλήθεια, πού ήτανε? Δεν θα το πιστέψεις. Μέσα σε μια τσάντα μου. Λογικό να μπερδευτείτε με τόσες τσάντες που κουβαλήσατε. Ακόμα με πονάει μέση μου. Κοψομεσιάστηκα. Μου επιτρέπετε να το δω λίγο? Ορίστε. Ω, καλά, ε. Πρώτο πράγμα. Λογικό να το ψάχνετε με τόση λύσα. Κι εγώ αν το είχα χάσει, ως και τη σουίτα του φόνου θα ψάχνα όπως εσύ. Άσε που δεν θα το έχανα ποτέ μου. Γιατί δεν θα μπορούσες ποτέ να το αποκτήσεις? Γιατί μου κόβεται τα φτερά? Εγώ είμαι έξυπνο παιδί. Μπορεί μια μέρα να γίνω εκατομμυριούχος. Δεν φτάνει η ευθεία, Βάιε. Ο έξυπνος άνθρωπος πρέπει να ξέρει να κρατάει και το στόμα του κλειστό. Και εσύ μιλάς πολύ. Πάρα πολύ, Βάιε. Εγώ μιλάω πολύ? Εγώ μόνο στον κύριο Νεκτάριο μιλάω. Αυτό το ομολογώ. Και αυτό εσύ το λες λίγο. Είσαι που πατάει γάτα. Καμιά φορά αυτό φτάνει και περισσεύει. Λοιπόν, Βάιε, μπορείς να φύγεις τώρα. Έχεις καταλάβει ότι με ενοχλεί η παρουσία σου, ε? Μάλιστα. Είπαμε ότι μπορείς να φύγεις. Ναι. Μάλιστα. Α. Ορίστε. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση ακόμα μπορώ? Μπορείς. Από δαχτυλίδια τώρα είμαστε κομπλέ? Κομπλέ. Πού ήσουνα? Δεν κατάλαβα. Σου τηλεφωνώ όλο το πρωί, δεν απαντάς και τώρα με ρωτάς που ήμουνα. Είχα δουλειά και έκλεισα το κινητό. Είδα τις κλείσεις μετά. Ωραία, εγώ δεν σε ρώτησα γιατί δεν απαντούσες. Αλλά δεν ζητάω και τα ρέστα. Δηλαδή κακό είναι που ανησύχησα. Έγκυος γυναίκα είσαι. Άστο αυτό, Στράτο. Άστο. Μπορείς τουλάχιστον να έχεις ανοιχτό το κινητό σου. Και εσύ που το είχες ανοιχτό, τι έγινε, αφού δεν απαντούσες? Έτσι πάει δηλαδή. Μία σου και μία μου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Ή μάλλον καταλαβαίνω, αλλά... Για πες μου να το καταλάβω κι εγώ. Ας το, Στρατό. Ας το καλύτερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, σου πω που ήμουν. Δεν σε ρώτησα που ήσουν. Οπότε να μην σε ρωτήσω κι εγώ. Καλύτερα. Τέλος, τελειώσαμε. Τα λύσαμε τα προβλήματά μας. Για να λύσουμε τα προβλήματά μας πρέπει να πάψουμε να υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε προβλήματα. Η ανησυχία μου, τα νεύρα μου είναι για το παιδί μας. Αυτό είναι υποκρισία για σένα? Στράτο, υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Μην το κάνεις αυτό. Κύριε Νεκτάριε, ευτυχώς σας πρόλαβα. Ευτυχώς ή δυστυχώς θα δείξει. Βρέθηκε το άτιμο, βρέθηκε. Τι βρέθηκε, αγόρι μου? Η γκουμούτσα. Η γκουμούτσα της γκουμούτσας, όχι. Γκουμούτσιουμ, λατινικό είναι, γερούδιο είναι, ή σουπίνων. Εννοώ η κοτρώνα της κυρίας Άλμας. Εννοείς επί το ελληνικότερο, το μονόπετρο δαχτυλίδι. Αυτό ακριβώς. Βρέθηκε στην τσάντα της. Mm. Και ρωτάω εγώ τώρα. Μα να μην ρωτάς τίποτα. Γιατί? Γιατί έχω υπόταση και δεν έχω πάρει ακόμα τις σταγόνες μου. Γι' αυτό. Δεν πειράζει. Αν πάθετε κάτι, θα σας φροντίσω εγώ. Ρωτάω εγώ λοιπόν τώρα. Εφόσον το βρήκε στην τσάντα της, γιατί έψαχνα να το βρει στη σουίτα? Και απαντώ. Για έψαχνα να το βρει στη σουίτα, πάνω να πει ότι είχε περάσει από τη σουίτα. Και η γυναίκα είχε περάσει από τη σουίτα. Πάνω να πει ότι είχε κάποια δουλειά στη σουίτα. Τι δουλειά έχει η σουίτα, κυρία Άλμα? Πώς τα ακούω τηλέφωνο? Δεν ακούω τίποτα. Όταν βρίσκομαι μπροστά σε μια ακατάσχετη λογοδιάρεια, κοφεύω απολύτως. Να σου πω, Βάιε, δεν βρίσκεις έναν τρόπο να γίνεις πιο χρήσιμος? Μπορώ. Δεν έρχεσαι μαζί μου από την πίσω πόρτα να μου δείξεις το δρόμο που πάει στη σουίτα?
Πανεύκολο. Ακολουθήστε με. Μισό λεπτό. Τι έγινε? Πρέπει να συντονίσουμε τα ρολόγια μας. Μαθαίνεις πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είμαστε απολύτως εντάξει. Μάλιστα. Τώρα εγώ συγκεντρώνω στοιχεία. Καινούριο χόμπι. Κοντεύω να βρω την αλήθεια. Να σου πω. Ποιου θέματος. Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα, αλλά υπάρχουν κι άλλοι υποπτοί. Στρατός, μανά. Προχώρα, ηγήθη. Είναι λίγο τρομακτικά, αλλά από εδώ, από τις κάλες αυτές. Άντε. Πού! Πασαρέλα έχει γίνει σκάλα. Πώς από εδώ, Ρελιάνα? Τώρα εσύ έχεις όρεξη, αλλά εγώ έχω δουλειά. Ναι, αλλά δεν μου απάντησες. Πώς από εδώ. Πρώτη φορά σε βλέπω αυτές τις σκάλες. Τι λες καλέ, συνέχεια περνώ από εδώ. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Τώρα το μάθες. Γεια σας, κύριε Λεπτάρια. Γεια σου, κορίτσι μου. Ρελιάνα, από αυτές τις σκάλες δεν έχω ξαναδεί. Προχώρα να πηγαίνω. Μα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν τελικά αυτές τις σκάλες, ούτε κυλιόμενες του μετρό να ήταν. Είπα προχώρα, αγόρι μου. Απλό. Τόσο. Θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Ο καθένας? Αισθάνομαι για σένα. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό που είπες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σου έχω πει πως από σένα δεν περιμένω τίποτα. Δεν περιμένω καμία ανταπόκριση. Δεν πιστεύω ότι γίνεσαι στο φόβο. Απλά εγώ το πιστεύω. Δεν είσαι ο μόνος. Τα συναισθήματά σου για μένα, θέλω να πω. Νιώθω ότι το κάνεις για μένα για να με καλύψεις. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Μαθώς, το ορκίζομαι. Δεν χρειάζεται να μου ορκιστείς τίποτα. Ξέρω πώς δεν το έχεις κάνει εσύ. Αφού το έκανα εγώ, εγώ είμαι η ένοχη. Κανείς από τους δυο δεν το έκανε. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Εγώ τον έκανα. Και τώρα που είμαστε δυο μας, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι πιο σημαντικό από το να παραδεχθείς την αθότητά σου. Αν ψάχνεις τον αναπτήρα σου, αυτόν με τα αρχικά σου. Τον αναπτήρα μου. Είναι στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο μέσα στα πράγματά μου. Τον βρήκα στο κήπο τη νύχτα του φόνου. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Βγήκε έξω εκείνο το βράδυ. Για να συναντήσω κάτι προμηθευτές, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Εγώ απλά στο λέω για να μην τον ψάχνεις. Για να μην ανησυχήσεις. Δεν θέλω να ανησυχήσεις για τίποτα. Θέλω να ξέρεις πως δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και τίποτα να σε πειράξει. Thank you.
Ήθελα να μιλήσουμε. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Αυτό ποιο? Σου έχω πει ότι θέλω να κρατάμε μια απόσταση. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να σου πει όλη την αλήθεια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλεις να μου πεις. Αλλά όχι εδώ. Γιατί? Φοβάσαι μήπως μας δίνει Νανά? Τι θέλεις επιτέλους, μωρέ? Έχω να σου πω κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Και πρέπει να τα ακούσεις τώρα. Αλλά αυτά τα πράγματα αφορούν την Νανά, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Αυτή η γυναίκα σε χρησιμοποιεί. Σήκω και φύγε. Σε παρακαλώ. Σε κοροϊδεύει, δεν το βλέπεις? Αυτοί που με κοροϊδεύουνε είναι η παρέα σου και εσύ. Βάιο, Τάνια κλπ. Που καθάστε σε ένα καμαράκι και κουτσομπολεύετε από τον κόσμο. Άσε με ήσυχο. Σε παρακαλώ. Δεν σε κουτσομπολεύουμε. Σε νοιαζόμαστε. Κάποτε θα το καταλάβεις. Ελπίζω μόνο να μην είναι πολύ αργά. Όσο για μένα πρέπει να ξέρεις ότι χώρισα με το Ρία. Τι έκανες? Χώρισα. Που σημαίνει ότι δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανένα. Έχω να λογοδοτήσω όμως εγώ. Το καταλαβαίνω. Όμως τώρα είμαι μόνο δική σου. Μόνο δική σου. Ας τον Ανά. Να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Σέιλι, το συνέχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Πώς το πάθε. Και δεν απαντάς στρατό. Πώς το πάθε. Καημένη κυρία Έλλη. Ήταν όλη μέρα έξω σήμερα και πρέπει να κουράστηκε. Αμαρτία από το Θεό. Εντάξει, Βρενανούκα. Μη μου στεναχωριέσαι τόσο πολύ και μου πάθεις τίποτα. Δεν πρόσεξε και σκόνταψε. Τη βρήκε ο κύριος Στράτος στο πάτωμα. Το ότι δεν πρόσεξε είναι σίγουρο, γιατί αν πρόσεχε, θα το είχε προλάβει το κακό. Πάντως θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις, να μου το θυμηθείτε, έτσι. Αλήθεια, Βρενανά. Τι έχεις εσύ σήμερα. Τι να έχω, Βάιε. Αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να συνδυάζω. Δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, όμως λυπάμαι πολύ. Δηλαδή, αποβολή, κύριε πολίτη. Δυστυχώς η γυναίκα σας έχασε τον πόνο.